Shut up and sit down. Γεια σας παιδιά, εδώ και πάλι για άλλο ένα επεισόδιο με προπόνηση στο σπίτι ή σε εξωτερικό χώρο με ελάχιστο έως καθόλου εξοπλισμό. Για σήμερα έχουμε πολύ δυνατό πρόγραμμα, οπότε προσοχή να κάνουμε καλό ζέσταμα. Ξεκινάμε με ένα ταμπάτα. Το ταμπάτα τι είναι? Έχουμε χρονόμετρο. 20 δευτερόλεπτα κάνουμε άσκηση, 10 ξεκουραζόμαστε για να πάμε στην επόμενη. Έχουμε 4 ασκήσεις, οπότε θα κάνουμε 2 γύρους. Το ταμπάτα είναι πάντοτε συγκεκριμένος χρόνος. Έχουμε πρώτη άσκηση, sit-ups, με απλή κυριαρχή. 20 δεύτερα. Εκτελώ την άσκηση μέχρι να φτάσει το χρονόμετρο στα 20 δεύτερα. Μετά από 10 δευτερόλεπτα ξεκούραση. Μπαίνουμε στα Superman μετά. 20 δευτερόλεπτα Superman. 10 ξεκούραση. Μετά μπαίνουμε στην επόμενη που είναι αρματάκια είτε επιτόπια, hops για 20 δεύτερα ή αν έχουμε ένα αντικείμενο μπρος πίσω το αντικείμενο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οτιδήποτε έχουμε διαθέσιμο έτσι με ένα μεγάλο βιβλίο, τηλεφωνικό θάλαμο, να κάνουμε τηλεφωνικό κατάλογο για να κάνουμε πραγματάκια μας μπρος πίσω. Έτσι, αν το φοβόμαστε, μπορούμε να κάνουμε επιτόπια πραγματάκια. 20 δεύτερα πάλι. 10 δεύτερα ξεκούραση να μπούμε στην τελευταία άσκηση που θα είναι τα lateral hops. Θα χρησιμοποιήσω το ίδιο αντικείμενο. Έχω δύο επιλογές. Είτε πηδάω πάνω στο αντικείμενο και απέναντι, ή αν φοβάμαι να πατήσω πάνω, θα πηδάω απέναντι. Οπότε, αυτές τις 4 ασκήσεις, 2 γύρους για να ολοκληρώσουμε το ένα ταμπάτα. Προχωράμε στη συνέχεια, έχουμε ασκήσεις σε εδάφους, 4 γύρους. Ξεκινάμε με το crow pose. Τι θα πρέπει να προσέξουμε εδώ? Θα σκέφτομαι ότι θα στηρίζομαι και στα δάχτυλά μου, θα προσπαθώ να βρω ισορροπία. Θα δημιουργήσω ένα σημείο στήριξης στο τρικέφαλο με ένα τραπεζάκι και να κουμπίσω πάνω το γόνατό μου. Από αυτό το σημείο λοιπόν θα προσπαθήσω να βρω ισορροπία. Αν δυσκολεύουμε πολύ να βρω την ισορροπία, το ένα από τα δύο πόδια θα περιμένει στο έδαφος υπομονετικά να βοηθάει λίγο για τη στήριξη. Σηκώνω το ένα πόδι, το άλλο κάνει μικρά. Λίγο σπρώξιμο, μικρή κίνηση για να με φέρει στη θέση που θέλω να ισορροπήσω. Πολύ καλή άσκηση για όσους θέλουν να μάθουν να κάνουν και τα κατακόρυφα μετά. Επάνω, ελεύθερα και τα σχετικά. 10 δεύτερα σε αυτή τη θέση ή προσπάθηση για 10 δευτερόλεπτα. Δεύτερη σκησούλα. Θα έχουμε να κάνουμε το bear crawl, περπάτημα αρκούδας, και ταυτόχρονα να κάνουμε και shoulder tap. Θα σηκώνουμε το αντίθετο το χέρι στον ίδιο ώμο. Δείχνω την άσκηση. Καθώς περπατάω μπροστά, ακουμπάμε τον αντίστοιχο ώμο. Εάν δυσκολεύομαι πολύ, κάνω το απλό bear crawl. 10 επαναληψούλες, 10 μέτρα μάλλον. 10 δευτερόλεπτα dead bug hold ή hollow hold. Αν είμαστε προχωρημένοι, μπορούμε να κάνουμε την τελική φάση το hollow. Αλλιώς, στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα κάνουμε το dead bug. Θα φέρουμε τα γόνατά μας όσο πιο κοντά μπορούμε και από αυτό το σημείο θα σκεφτώ ότι θα πρέπει να φέρω τα χέρια μου στις φτέρνες. Αυτή τη στιγμή το μόνο που ακουμπάει στο έδαφος είναι χαμηλά η ράχη. Δεν ακουμπάνε πίσω οι υποπλάτες. Και μένω σε αυτή τη θέση για 10 δεύτερα. Αν είμαι εξοικειωμένος, παίρνω κάποιες από τις θέσεις του hollow hold. Τέλος, έχουμε 10 bear dog, να υπενθυμίσω. Αντίθετο χέρι πόδι είναι σε μια ευθεία μαζί με τη σπονδυλική μου στήριξη και το κεφάλι να είναι σε μια ομαδική θέση. Φέρνω να κουμπίσω μεταξύ τους τα ελεύθερα άκρα, ξανά απλώνω. Αποφεύγω να κάνω κύφωση και λόρδωση στη σπονδυλική στήριξη. Όπως είπαμε, τις ασκήσεις εδάφους μέχρι 4 γύρους να ζεσταθούμε καλά. Conditioning, όπως είπαμε, πολύ δυνατό σήμερα. Έχουμε το χρονόμετρό μας. Θα χτυπάει κάθε 4 λεπτά ή θα αλλάζει ο γύρος μας κάθε 4 για 5 γύρους. Ο κάθε γύρος αποτελείται από 200 μέτρα τρέξιμο. Υπάρχουν και επιλογές που θα εξηγήσουμε σε λίγο αν δεν θέλω να τρέξω. 7,5 μέτρα περπάτημα με τα χέρια handstand walk και εδώ υπάρχουν επιλογές. 10 με 20 push-ups στο έδαφος και 200 πάλι μέτρα τρέξιμο. Θα πρέπει να ολοκληρώνουμε το γύρο μας ώστε να μας μένει και ξεκούραση.
παράδειγμα της καλοσκόπησης είναι από 2 με 3 λεπτά, ώστε να μου μείνει σε κούραση και να μπω στον επόμενο γύρο. Συνολικά είπαμε 5 γύρω. Τι κάνουμε λοιπόν, αν δεν θέλουμε να βγούμε έξω για τρέξιμο. Αντί για 200 μέτρα τρέξιμο, θα κάνουμε 80 mountain climbers. 1, 2, 3, 4, 5, 80 σύνολο, 40 στο καθένα. Υπάρχουν και άλλες παραλλαγές. Περίπου ο χρόνος που θέλουμε να διαθέσουμε θα είναι στο 1 λεπτό. Μπορεί να κάνω διπλές, μπορεί να κάνω σκηνάκι κανονικό, jumping jacks, οποιαδήποτε άσκηση που θα υπάρχει γραμμένη και κάτω στα σχόλια. Όσον αφορά το περπάτημα με τα χέρια, προφανώς δεν μπορούμε όλοι να κάνουμε περπάτημα, οπότε υπάρχουν διάφορες εναλλαγές για τον κλειστό χώρο. Έχουμε αρχικά walk walk, να κάνω περπάτημα στον τοίχο από θέση που σάπω, σιγά σιγά να πλησιάσω και να μείνω εκεί πέρα ελάχιστο χρόνο και να ξανακατεβώ. Από μία με δύο επαναλήψεις είναι πολύ καλή εναλλακτική για τα 7,5 μέτρα περπάτημα. Άλλη εναλλακτική είναι να βγω στον τοίχο με walk walk και από εκείνο το σημείο να κάνω shoulder taps. Καλός αριθμός επαναλήψεων είναι 10 shoulder taps. Άλλη καλή παραλλαγή είναι να κάνουμε από την ίδια άσκηση από θέση καρέκλα, στην bike. Δηλαδή να βάλω το πόδι μου πάνω σε μία καρέκλα, σε ένα σκαμπό, να έρθω πίσω, να κάνω το bike walk και από εκεί να κάνω τα shoulder taps για να ολοκληρώσω την άσκησή μου. Υπάρχουν πολλές παραλλαγές που μπορούμε να κάνουμε, ακόμα και belly crawl μπορούμε να κάνουμε μέχρι την πλάση αριθμό μέτρων. Προχωράμε στη συνέχεια 10 με 20 push-ups. Εδώ έχουμε μεγάλη γκάμα επαναλήψεων, γιατί κάποιοι είναι πολύ άνετοι στο να κάνουν push-ups, κάποιοι άλλοι όχι. Επιτρέπεται να κουμπίσουμε και τα γόνατά μας κάτω στο έδαφος. Να θυμίσω, τα κανονικά push-ups είναι εδώ. Τα πιο απλά, σε αυτή τη θέση. Και υπενθυμίζω, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και ένα πάγκο, μια καρέκλα σταθερή, ένα τραπέζι, να κάνω τα incline, δηλαδή push-ups με τεντωμένα τα πόδια, αλλά πιο εύκολα από το να είναι κάτω στο έδαφος, γιατί σηκώνω λιγότερο βάρος. Στο τέλος, έχουμε πάλι τα 200 μέτρα, θα την καθιστούμε με αυτές τις ασκήσεις που αναφέραμε στην αρχή. Όπως είπαμε, προσοχή στο πρόγραμμα, είναι αρκετά μεγάλο, οπότε να κάνουμε κατάλληλο scaling. Προχωράμε σε ασκήσεις αξεσουάρ. Έχουμε αρκετά σήμερα να κάνουμε, 5 γύρους αρχικά, από 10 tempo floor press, πιέσεις δηλαδή για στήθος, και 10 tempo back over row. Θα δείξω ένα παράδειγμα με το κέντρο σήμερα. Ξαπλώνουμε κάτω στο έδαφος. Εκτελούμε με tempo αργό κατέβασμα. 1, 2, μέχρι 3 δευτερόλεπτα και σπρώχνω γρήγορα πάνω. 1, 2, 3. Εκτελώ από 5 με 10 επαναλήψεις ανάλογα το βάρος. Ενδεικτικά γράφουμε 10. Μετά πάμε στο άλλο χέρι να εκτελέσουμε. Εάν είναι πολύ βαρύ το αντικείμενο, μπορεί να είναι σάκος με βάρος, μπορεί να είναι πολύ βαρύ κέντελ, μπορεί να έχω και μπάρα, θα κάνουμε τα δύο χέρια. 1, 2, 3. Γρήγορα ανεβαίνουμε. 1, 2, 3. Είναι με ακριβώς τον ίδιο τρόπο. Απλά εδώ θα κάνουμε συνολικά 10 ταυτόχρονα και στα δύο. Δεύτερη σκησούλα, bend over row. Αν έχω βαρύ αντικείμενο, με τα δύο χέρια τραβάω εδώ. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Παρατηρείτε, έχουμε ίσα τη μοντελική στήλη. Αλλιώς, άμα έχω ένα αντικείμενο που θα το κρατήσω με το ένα χέρι, μπορώ να σκύψω προς τα μπροστά, μπορώ να βάλω το χέρι μου στο γόνατο. 1, 2, 3. Τραβάω πάλι πάνω. 1, 2, 3. Από 10 και 10 παραλήψεις. Τελειώνω με αυτούς τους 5 γύρους. Προχωράμε τώρα, έχουμε να κάνουμε 3 έως 5 γύρους βυθίσεις σε καρέκλα, chair dips, από 15 έως 20 ανάλογα το επίπεδό μας και 20 curls για δικέφαλα με το αντικείμενο που έχουμε. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε βυθίσεις είτε σε μια καρέκλα κατά αυτόν τον τρόπο. Τεντωμένα τα πόδια είναι πιο δύσκολο, λυγισμένα είναι πιο εύκολο. Μπορώ να έχω διαθέσιμους 2 πάγκους ή 2 καρέκλες να μπω ανάμεσα να κάνω τις βυθίσεις. Λίγο πιο απαιτητικό. Κέρδις, μπορώ να πάρω το σάκο μου, το κέντελ μου, μια μπάρα και να κάνω δικεφάλους. 20 επαναλήψεις. Αν έχουμε πολύ μεγάλο βάρο, μπορούμε να μειώσουμε λίγο τις επαναλήψεις και εδώ. Τέλος, θα προχωρήσουμε στο mobility. Ένας γύρος κλασικά. Θα κάνουμε το challenge pose, αλλά με λυγισμένους τους αγώνες.
Δείχνουμε πώς θα γίνει αυτό. Θα πάρω την αρχική θέση, θα ακουμπήσω τους αγκώνες στο έδαφος και θα φέρω το χέρι πίσω. Θα μείνω σε αυτή τη θέση μέχρι ένα λεπτό. Είναι παρόμοια παραλλαγή, απλά είναι λίγο πιο αυστηρή. Θα μείνουμε τώρα στη δεύτερη άσκηση από ένα λεπτό σε κάθε πλευρά σκόρπιον. Λυγίζω το ένα χέρι που θα σπρώξω το άλλο στο έπρος της 90 μοίρες και γυρίζω. Ένα λεπτό από αυτή τη θέση, μετά από την άλλη. Ένα λεπτάκι. Εδώ θα νιώθουμε καλή διάθεση στην ομική ζώνη και στο στήθος. Τελευταία σκησούλα, downward dog, είναι το αντίθετο του κλασικού σκύλου. Θα δώσουμε έμφαση στη διάθεση των γαστροκνημείων. Προσταποιήσω το σώμα μου και αμέσως νιώθω τη διάθεση και στα δύο μου πόδια στις γάμπες. Προσπαθώ να κατεβάζω τις στέρες όσο μπορώ. Μένω εδώ πέρα για ένα λεπτό συνολικά. Απολαύστε το πρόγραμμα λοιπόν, το σημερινό. Άμα έχετε παρέα μπορείτε να το κάνετε και με το φίλο σας, τη φίλη σας και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!